Webinar αυτογνωσίας, πώς θα ξεφύγεις από τον ίδιο και τον ίδιο καυγά. Σας καλωσορίζω και πάλι, καλωσορίζω και τους νέους μας ακροατές και τα παλαιότερα μέλη της κοινότητάς μου. Σήμερα θα σας παρουσιάσω ένα γιορτινό θέμα και θα μου πείτε τι σχέση έχει ο καυγάς, η σύγκρουση, οι διαφωνίες και το πώς θα ξεφύγουμε από αυτόν τον ίδιο και τον ίδιο καυγά που κάνουμε με κάποιους ανθρώπους, τι σχέση τώρα έχουν όλα αυτά με τις γιορτές ή το γιορτινό πνεύμα. Μείνετε μαζί μου και θα καταλάβετε πάρα πολύ σύντομα για ποιο λόγο το συγκεκριμένο θέμα το ονομάζω γιορτινό. Είσαι στο σωστό μέρος για να προχωρήσεις την προσωπική σου ανάπτυξη. Είσαι στο σωστό μέρος για να βαδίσεις το δρόμο των απεριόριστων δυνατοτήτων. Εδώ, στην κοινότητά μου, γιορτάζουμε τις δυνατότητες που έχουμε να ορίζουμε τη ζωή μας. Μία ζωή για την οποία θα νιώθουμε περηφάνεια. Μία ζωή που αξίζει να τη ζεις, μία ζωή που αξίζει να τη διηγείσαι. Εδώ είμαστε μία κοινότητα ανθρώπων που έχουμε προτεραιότητα την προσωπική ανάπτυξη, έχουμε προτεραιότητα το να προχωράμε πάντα στο επόμενο επίπεδο, και το να βιώνουμε το κάθε τι ως ευκαιρία για ανάπτυξη. Εδώ, η δέσμευση και η αφοσίωση στο να ανθίσει η καλύτερη δυνατή εκδοχή του εαυτού μου προς την πνευματικότητα, είναι προτεραιότητα. Για να δούμε λοιπόν το σημερινό μας θέμα. Πώς θα ξεφύγεις από τον ίδιο και τον ίδιο καυγά, από την ίδια και την ίδια διαφωνία. Σου έχει τύχει ποτέ να έχεις τον ίδιο και τον ίδιο καυγά, την ίδια και την ίδια διαφωνία, την ίδια και την ίδια σύγκρουση με τους ίδιους και τους ίδιους ανθρώπους? Σε όλους μας έχει τύχει. Και νομίζω ότι δεν έχει τύχει απλά μία φορά, αλλά είναι ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο που συναντάμε, αν όχι σε όλες, τις περισσότερες ανθρώπινες σχέσεις. Και επειδή έρχονται γιορτές λοιπόν και θα έρθουμε σε επαφή με την οικογένειά μας, με συγγενείς, με φίλους, με ανθρώπους δηλαδή που ίσως, αν βγάλω λίγο στην άκρη το κομμάτι των φίλων, οι υπόλοιποι άνθρωποι, οικογένεια και συγγενείς, ειδικά όταν μιλάμε για την πατρική οικογένεια και για τους συγγενείς της ευρύτερης οικογένειας γύρω-γύρω, αν μιλάμε λοιπόν για αυτούς τους ανθρώπους, ερχόμαστε σε επαφή μαζί τους τις λιγότερες φορές μέσα στο χρόνο, σε σχέση ίσως με τους συναδέλφους μας, με τους οποίους τους βλέπουμε κάθε μέρα, ή ακόμα και σε σχέση με τους φίλους μας, δηλαδή με τους ανθρώπους τους οποίους είναι στη ζωή μας επειδή τους έχουμε επιλέξει. Αυτές οι διαφωνίες, αυτές οι ίδιες και οι ίδιες και οι ίδιες διαφωνίες, συνήθως, όχι πάντα, υπάρχει εξαίρεση σε αυτό, αλλά συνήθως συμβαίνουν με ανθρώπους που έχουμε στη ζωή μας και τους οποίους δεν έχουμε επιλέξει εμείς. Δηλαδή, οικογένεια, πατρική οικογένεια και συγγενείς. Φυσικά, η εξαίρεση, αυτό που έλεγα πριν, είναι το να έχουμε την ίδια και την ίδια διαφωνία, για παράδειγμα, με τον σύντροφό μας ή τη σύντροφό μας, ή και με ένα φίλο, με μία φίλη, ανθρώπους δηλαδή που τους έχουμε επιλέξει στη ζωή μας. Αυτό που συμβαίνει στις γιορτές είναι ότι, ή αυτό που αλλάζει στις γιορτές είναι ότι με όλους αυτούς τους ανθρώπους, είτε τους έχουμε επιλέξει είτε όχι, περνάμε χρόνο μαζί. Οι γιορτές είναι αυτή η ευκαιρία που μας δίνεται να συνδεθούμε με τους ανθρώπους, τους δικούς μας, με τους αγαπημένους μας, άσχετο αν ταιριάζουμε μαζί τους ή όχι, είναι αγαπημένοι μας άνθρωποι, και μας δίνεται η ευκαιρία να συνδεθούμε μαζί τους, να βρεθούμε μαζί τους, να περάσουμε χρόνο μαζί τους. Και θα περάσουμε χρόνο μαζί τους και αυτές τις γιορτές. Υπέθεσα λοιπόν πως τώρα είναι που και για εσάς θα προκύψουν αυτές οι ίδιες και οι ίδιες διαφωνίες με τους ίδιους και τους ίδιους ανθρώπους, που τυχαίνει να είναι και κοντινοί μας άνθρωποι και πολύ συχνά και αγαπημένοι μας. Λέω κοντινοί μας άνθρωποι και συχνά αγαπημένοι μας, γιατί κάποιοι είναι κοντινοί μας αλλά δεν είναι αγαπημένοι μας απαραίτητα. Βρίσκονται δηλαδή στο συγγενικό μας περιβάλλον, αλλά δεν είναι απαραίτητα αγαπημένοι μας άνθρωποι.
Αυτό που μου αρέσει εγώ να λέω σε αυτές τις περιπτώσεις που έρχονται γιορτές και αναγκαζόμαστε εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών, αναγκαζόμαστε να ερχόμαστε σε επαφή με τους κοντινούς και αγαπημένους μας ανθρώπους. Αυτό που μου αρέσει λοιπόν να λέω είναι πως το πόσο πολύ ωρίμασες, το πόσο πολύ αναπτύχθηκες, το πόσο πολύ προχώρησες, τώρα θα φανεί. Γιατί πολύ συχνά έχουμε αυτή τη συζήτηση με τους θεραπευομένους μου, πως πόσο πολύ προχωράνε, πόσο πολύ ωριμάζουν, πόσο πολύ αναπτύσσονται. Και το βλέπουν αυτό στην καθημερινότητά τους, το βλέπουν στη σχέση τους με τον εαυτό τους και μόλις έρχονται αυτές οι γιορτινές μέρες, μόλις μπορεί να μην είναι γιορτινές μέρες των Χριστουγέννων, μπορεί να είναι μια γιορτή που θα πάνε, μια επίσκεψη σε ένα δικό τους πρόσωπο. Μόλις λοιπόν έρχεται αυτή η χρονική περίοδος που θα χρειαστεί να περάσουν χρόνο με συγγενείς και οικογένεια, τότε έρχονται τα δύσκολα. Τότε είναι σαν να επανέρχονται όλες οι παλιές συμπεριφορές, αυτές που υποτίθεται ότι έχουμε ξεπεράσει. Τώρα λοιπόν θα φανεί, τώρα που θα βρεθείς με τους δικούς σου ανθρώπους, με τους αγαπημένους σου ανθρώπους, τώρα που θα περάσεις χρόνο μαζί τους, θα φανεί αν πράγματι και πόσο έχεις οριμάσει, πόσο έχεις αναπτυχθεί. Γιατί είναι σίγουρο ότι έχεις οριμάσει και αναπτυχθεί αν έχεις κάνει προσωπική δουλειά με τον εαυτό σου, αν βαδίζεις το μονοπάτι της προσωπικής ανάπτυξης, αλλά το πόσο θα φανεί τώρα. Για να δούμε λοιπόν μαζί τι συμβαίνει και έχουμε αυτούς τους ίδιους και τους ίδιους καυγάδες, αυτές τις ίδιες και τις ίδιες διαφωνίες και συγκρούσεις με αυτούς τους ίδιους και τους ίδιους ανθρώπους, με τους συνήθεις ύποπτους. Θα χρειαστεί λοιπόν πρώτα απ' όλα να αναγνωρίσουμε τους λόγους για τους οποίους μπαίνουμε στο τρυπάκι της διαφωνίας. Εσύ, προσωπικά, γιατί πιστεύεις πως έχεις τους ίδιους καυγάδες? Αυτούς δηλαδή τους καυγάδες που ξέρεις ήδη από την αρχή, ήδη πριν καν ξεκινήσει ο καυγάς ή η διαφωνία, που ήδη ξέρεις πως δεν θα σε βγάλουν πουθενά. Γιατί πιστεύεις πως έχεις αυτούς τους καυγάδες? Πάρε λίγο το χρόνο σου και αναρωτήσου. Μπορεί να μην σου έρθει μια απάντηση συγκεκριμένη, αλλά άφησε την ερώτηση να ταξιδέψει λίγο μέσα σου. Και ας σου δώσω κι εγώ μια ιδέα σιγά σιγά. Και συνεχίζεις μετά το ταξίδι της ερώτησης. Ας κάνουμε μία υπόθεση μαζί. Όταν εγκαινιάζουμε κάθε φορά τον ίδιο καυγά, όταν μπαίνουμε στο τρυπάκι της ίδιας διαφωνίας ξανά και ξανά, με τα ίδια πρόσωπα ή με το ίδιο πρόσωπο, ουσιαστικά αυτό που κάνουμε, εκ του αποτελέσματος το βλέπω αυτό, είναι να κρατάμε την κατάσταση της σχέσης μας με το πρόσωπο που διαφωνούμε τη δεδομένη στιγμή, να κρατάμε λοιπόν την κατάσταση της σχέσης μας στάσιμη. Την κρατάμε ίδια. Δεν την αλλάζουμε. Και γιατί δεν την αλλάζουμε, γιατί δεν αλλάζουμε τη σχέση μας με αυτό το πρόσωπο που διαφωνούμε? Μα γιατί η αλλαγή είναι φοβητερό πράγμα. Φοβόμαστε την αλλαγή και προτιμάμε τον ίδιο και τον ίδιο καυγά, το να παραμείνουμε δηλαδή στάσιμοι μέσα σε αυτή τη σχέση, το να αφήσουμε τη σχέση στάσιμη παρά να την προχωρήσουμε παρακάτω. Και ο άλλος μας μεγάλος φόβος είναι ότι προκειμένου να αλλάξω την κατάσταση αυτής της σχέσης, πρέπει να δείξω τον αληθινό μου εαυτό. Να δείξω ποιος ή ποια αληθινά είμαι. Ακόμα πιο φοβητερό πράγμα αυτό, ειδικά για κάποιον που δεν έχει κάνει προσωπική δουλειά με τον εαυτό του. Το αποτέλεσμα, το βαθύ αποτέλεσμα είναι ότι όταν δεν αναλαμβάνεις δράση για να αλλάξεις την κατάσταση της σχέσης σου με τους ανθρώπους γύρω σου, με τα μέλη της οικογένειάς σου συγκεκριμένα που μιλάμε εδώ σήμερα, είναι σαν να μην αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεών σου, των δράσεών σου, σαν να μην αναλαμβάνεις την ευθύνη της ζωής σου. Αντιθέτως, τι κάνεις, αναλώνεσαι στο να διαφωνείς, αναλώνεσαι στο να ασκείς κριτική, αναλώνεσαι στο να ρίχνεις το φταίξιμο σε κάποιον άλλον.
Ποιος φταίει που τσακωνόμαστε? Ο πατέρας μου. Γιατί μου είπε το τάδε πράγμα. Ή η μητέρα μου, ή η αδερφή μου, ο αδερφός μου, ο θείος μου, η θεία μου. Γιατί μου είπε το τάδε πράγμα. Και βουαλά, τίποτα δεν αλλάζει. Όλα μένουν στάσιμα. Και μένεις στάσιμη ή στάσιμος κι εσύ. Θα χρειαστεί λοιπόν να αναλάβεις ευθύνη. Ευθύνη των πράξεών σου, των δράσεών σου, ευθύνη της ζωής σου, γενικότερα και ειδικότερα. Θα χρειαστεί δηλαδή να δεις αυτή τη διαφωνία ως ευκαιρία για προσωπική ανάπτυξη. Αυτό που πάντοτε λέμε σε αυτή την κοινότητα, το μότο μου. Θα χρειαστεί να δεις αυτή τη διαφωνία ως ευκαιρία για προσωπική ανάπτυξη. Αποστασιοποιήσου από αυτή τη διαφωνία, από αυτή την υποτιθέμενη, υποθετική, αυτό που πρόκειται τώρα να γίνει, αυτός ο καυγάς ή η σύγκρουση που πρόκειται να γίνει, αποστασιοποιήσου. Ανέλαβε δράση αυτογνωσίας και αυτοπραγμάτωσης και λειτουργήσε από αυτή τη θέση. Δηλαδή, κάνε ένα βήμα πίσω, πάρε μια θέση απόστασης και λειτουργήσε από θέση αυτογνωσίας και αυτοπραγμάτωσης. Αυτό το να λειτουργήσεις από αυτή τη θέση και το να εκφραστείς σύμφωνα με την δουλειά που θα έχεις κάνει με τον εαυτό σου, δεν σημαίνει πως θα εγκαταλείψεις όλους τους ανθρώπους τους οποίους αγαπάς. Αυτό δεν σημαίνει δηλαδή πως θα γίνεις ψυχρή ή ψυχρός, κοινική ή κοινικός, ανέστητη ή ανέστητος. Η αυτογνωσία και το ταξίδι της αυτοπραγμάτωσης ουσιαστικά σημαίνει πως έρχεσαι σε επαφή με αυτό που πραγματικά είσαι, με αυτό που πραγματικά πιστεύεις, με αυτό που πραγματικά πρεσβεύεις, με αυτό που πραγματικά θέλεις. Έρχεσαι δηλαδή σε επαφή με τις ανάγκες σου και τα θέλω σου. Το να τα εκφράσεις όλα αυτά θα σημαίνει βέβαια πως κάποιοι θα ξεβολευτούν, πως κάποιοι ίσως θυμώσουν ή διαφωνήσουν κιόλας μαζί σου, περαιτέρω. Εσύ, σε κάθε περίπτωση, ήρεμα και αποφασιστικά θα συνεχίζεις να τραβάς το δρόμο σου. Και όσοι απειλούνται από εσένα γύρω σου, θα σε γεμίζουν με ενοχές. Να είσαι προετοιμασμένη και προετοιμασμένος γι' αυτό, θα συμβεί. Αλλά εσύ θα παραμείνεις σταθερή και σταθερός στο δρόμο της προσωπικής ανάπτυξης και στο δρόμο της ωριμότητας που έχεις ήδη επιλέξει. Και λέω έχεις ήδη επιλέξει γιατί από τη στιγμή που σου έκανε κλικ το συγκεκριμένο webinar, από τη στιγμή που είσαι εδώ στο κανάλι μου στο YouTube, πάει να πει πως αν δεν είσαι ήδη μέσα στο δρόμο της προσωπικής ανάπτυξης, κάτι σου ταιριάζει εδώ. Έχεις ήδη επιλέξει βαθιά μέσα σου πως αυτό είναι το μονοπάτι σου και αυτός είναι ο δρόμος σου. Ήρθε η ώρα λοιπόν να πιστέψεις τον εαυτό σου και να απαντήσεις σε όλους και σε όλα, σε κάθε κατάσταση και σε κάθε περίπτωση, να απαντήσεις από ένα μέρος που λέγεται αλλαγή προς ωριμότητα. Πάρε απόσταση και έπειτα απάντησε από ένα μέρος που λέγεται αλλαγή προς ωριμότητα. Με ήρεμο αλλά αποφασιστικό τρόπο παραμένεις σταθερή και σταθερός στο μονοπάτι της προσωπικής σου ανάπτυξης. Δεν διαφωνείς. Δεν συγκρούεσαι, δεν υπάρχει καν λόγος να υψώσεις τον τόνο της φωνής σου. Δεν τα χρειάζεσαι όλα αυτά για να επιβεβαιωθείς. Γιατί αρχίζοντας αυτή τη δουλειά, την προσωπική δουλειά, τη βαθιά προσωπική δουλειά με τον εαυτό σου, αρχίζεις πια και μπαίνεις στην εξής στάση. Ξέρω ποια είμαι, ξέρω ποιος είμαι, ξέρω ποια είναι η αξία μου, ξέρω ποιο είναι το μονοπάτι μου. Γι' αυτό και δεν τα χρειάζεσαι όλα αυτά διαφωνίες και συγκρούσεις για να επιβεβαιωθείς. Ξέρεις ποια είσαι, ξέρεις ποιος είσαι, ξέρεις την αξία σου, ξέρεις το μονοπάτι σου. Από αυτή τη θέση χρειάζεται να απαντήσεις. Για επιπλέον καθοδήγηση στο μονοπάτι της προσωπικής ανάπτυξης και για το πώς θα βρεις τη δική σου προσωπική αξία, για το πώς θα κάνεις τη δική σου βαθιά δουλειά, επικοινώνησε μαζί μου για online Skype συνεδρία. Υπάρχει φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μου fisselen.gr που μπορείς να συμπληρώσεις τα στοιχεία σου και να επικοινωνήσεις μαζί μου για να κλείσουμε online Skype ραντεβού. Ο θυμός σου λοιπόν
Ο θυμός σου που αναδύεται σε αυτές τις καταστάσεις έχει λόγο ύπαρξής και σου δείχνει το δρόμο. Σου δείχνει την κατεύθυνση που χρειάζεται να ακολουθήσεις. Μαζί θα αποκωδικοποιήσουμε τα δώρα του θυμού και το τι έχει να σου φέρει ο θυμός. Και θα σε αφήσω σήμερα με ένα δωράκι για τις γιορτές, μία άσκηση, πάρε μολύβι και χαρτί, έτσι όπως σε έχω συνηθίσει και από τα προηγούμενα webinars, δεν σε αφήνω τώρα παραπονεμένη ή παραπονεμένο, χαρτί και μολύβι για το δωράκι μας. Θέλω να συμπληρώσεις 3 ερωτήσεις και έπειτα με το δικό σου χρόνο δώσε απαντήσεις έτσι ώστε να σε βοηθήσω εδώ στο κανάλι μου στο YouTube μέσω δωρεάν coaching να σε βοηθήσω να κάνεις τα πρώτα σου βήματα σε αυτό το μονοπάτι της προσωπικής ανάπτυξης. Πρώτη ερώτηση. Πριν την πρώτη ερώτηση θέλω όταν θα τις απαντάς να φανταστείς να μπει σε αυτή την... τη θέση ότι νάτο τώρα πρόκειται να υπάρξει μια σύγκρουση, ένας καυγάς, μια διαφωνία. Φτιάξε ένα τέτοιο σενάριο στο μυαλό σου και έπειτα κάτσε και απάντησε. Ποιος ο ρόλος σου σε αυτή τη διαφωνία, ποιος ήταν ο ρόλος σου σε αυτή τη διαφωνία. Πες δηλαδή ότι την αφήνεις και εξελίσσεται μέσα στο μυαλό σου έτσι όπως έχεις έτσι κι αλλιώς συνηθίσει να το κάνεις τα προηγούμενα χρόνια. Και απάντησε στην ερώτηση, ποιος ο ρόλος μου μέσα σε αυτή τη διαφωνία. Αυτή είναι η ερώτηση νούμερο 1. Πάμε στην νούμερο 2. Ποιο το όριο που θα βάλεις αυτή τη φορά, ποιο είναι το όριο που θα βάλω αυτή τη φορά σε αυτές τις γιορτές. Και ερώτηση νούμερο 3. Ποιον ή ποιους χρειάζεται να συγχωρέσω. Αυτή είναι μια πολύ πιο βαθιά ερώτηση, μια πολύ πιο βαθιά δουλειά. Θα σου δώσω τη δυνατότητα να πάρεις μια ιδέα τι σημαίνει συγχώρεση μέσα από τους διαλογισμούς που παρουσιάζω εδώ στο κανάλι μου στο YouTube, στο Έλενα Φίσα. Εάν πατήσεις πάνω στην μπάρα του YouTube διαλογισμοί για τη συγχώρεση, θα εμφανιστεί η λίστα μου που παρουσιάζω όλους τους διαλογισμούς μου για τη συγχώρεση. Είναι μια λίστα που τυκλοφορείται «Συγχωρώ τον εαυτό μου». Οπότε αν το πατήσεις πάνω στην μπάρα του YouTube, θα σου βγάλει διάφορους διαλογισμούς. Δοκίμασέ τους για να πάρεις μια ιδέα του τι σημαίνει συγχωρώ τον εαυτό μου και πώς γίνεται αυτή η δουλειά. Και για επιπλέον καθοδήγηση, για δουλειά με τον ασυνείδητο εγκέφαλο, για ψυχοθεραπεία, για online Skype συνεδρίες μαζί μου, επικοινώνησε μέσω της φόρμας επικοινωνίας που έχω στην ιστοσελίδα μου, fisa.gr, επικοινώνησε μαζί μου, για να κλείσουμε online Skype συνεδρία ραντεβού. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.